Καλησπέρα. Ο ζαχαρώδης διαβήτης, όπως όλοι ξέρουμε, απασχολεί ένα πολύ μεγάλο μέρος του ανθρώπινου πληθυσμού, ενώ ο πελασμός του τα επόμενα χρόνια θα αγγίξει σχεδόν τα 500 εκατομμύρια ανθρώπους και κυρίως σε χώρες υπονάπτυξη όπως είναι η Βόρεια Αφρική, η Μέση Ανατολή, θα έχουμε 96% αύξηση, 71% αύξηση των ανθρώπων στην Νοτιοανατολική Ασία. Επομένως, θα αποτελέσει ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα υγείας, πολύ μεγαλύτερο από σήμερα στα επόμενα χρόνια. Ο ζαχαρώδης διαβήτης, όπως όλοι ξέρουμε, απασχολεί σχεδόν όλες τις ιατρικές ειδικότητες λόγω των επιπλοκών των μεγάλων αγγείων, αλλά κυρίως ξέρουμε ότι είναι μια μικροαγγειοπάθεια, προσβάλλοντας το νευρικό σύστημα, τους νεφρούς και τον αμφιλιστροειδή, προκαλώντας διαφυστική αμφιλιστροπάθεια, η οποία είναι πολύ σημαντική διότι αποτελεί την πρώτη αιτία τύφλωσης σε άτομα κάτω των 65 ετών. Η διαβητική αμφιστροπάθεια και οι πλοκές της είναι σημαντικές όχι μόνο διότι δυνητικά μπορεί να προκαλούσουν τύφλωση, αλλά μπορούν να αποτελέσουν να συμβαδίσουν με άλλες παθήσεις. Όπως παραδείγματος χάρη, άτομα τα οποία έχουν με διαβητικό είδημα οχράς έχουν 2 φορές περισσότερες πιθανότητες να πάθουν ένα αγκιακό εγκεφαλικό επεισόδιο και 2,5 φορές περισσότερες πιθανότητες να υποστούν έμφραγμα του μυοκαρδίου. Η παθογένεια της διαβητικής αμφιστροπάθειας είναι αρκετά πολύπλοκη. Η υπεργλυκαιμία μέσω διάφορων παθοφυσιολογικών μηχανισμών, όπως παραδείγματος χάρη της συσσόρευσης σορβιτόλης μέσω της αναγωγάς της αλδόζης, του σχηματισμού τελικών προϊόντων της γλυκοσηλίωσης, της ενεργοποίηση των φορμών β τη πρωτεΐνη κοινάση και του οξυδοτικού στρες, μέσω αυτών και άλλων ισομηχανισμών προκαλείται μικροαγγειοπάθεια, όπου μέσω της φλεγμονώδης αντίδρασης, της λειτουργίας του ενδοθυλίου, των αλλαγών στην αιματική ροή του αμφιστροειδούς και κυρίως της παραγωγής αυξητικών παραγόντων, όπως κυρίως του ενδοθυλιακού αγκιακού αυξητικού παράγοντα, μπορούν να οδηγήσουν σε διάσπαση του έσω αμφιστροειδικού φραγμού και ίδημα και επομένως μείωση της κεντρικής όρασης ή να οδηγήσουν σε αποκλεισμό τριχοειδών, υποξία και νεοαγγείωση στον αμφιστροειδή. Πιο συγκεκριμένα, η χρόνια υπεργλυκαιμία προκαλεί βλάβες στο δείχμα των τριχοειδών, πάχυση της βασικής στιβάδας, χάσιμο περικυτάρων, αραίωση των ενδοθυλιακών κυτάρων, με αποτέλεσμα να μας οδηγήσει σε αποκλεισμό, όπως βλέπουμε εδώ στην αγγειογραφία, τριχοειδών, υποξία, αύξηση του VEGF, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε αιμορραγία των αμφιστροειδούς, αποκόλληση των αμφιστροειδούς ή μέσω των ίδιων μηχανισμών, των αλλοιώσεων δηλαδή στο τείχομα των τριχοειδών, μπορεί να έχουμε αύξηση της διαπερατότητας των τριχοειδών και δημιουργία ειδήματος της οχράς με πτώση της όρασης, όπως βλέπουμε εδώ σε μια έχουν φωτογραφία, εναπόθεση ενδοφιστροειδικών εξιδρωμάτων, αιμορραγίες. Και εδώ είναι μια εικόνα αρκετά συνηθισμένη πλέον στους οφθαλμίατρους, λίγο ξένη στους εσάς, με μια τομογραφία οπτικής συνοχής, όπου βλέπουμε τους κυστικούς χώρους μέσα στις στιβάδες των αμφιστροειδούς. Η αντιμετώπιση και η πρόληψη της διαβητικής αμφιστροπάθειας είναι πλέον στανταρισμένη εδώ και αρκετές δεκαετίες, με μελέτες που έχουν γίνει τη δεκαετία του 90. Πλέον όλοι ξέρουμε ότι ο πολύ καλός έλεγχος της γλυκόζης σε ασθενείς τύπου 1 διαβήτη μπορεί να μειώσουν την έλευση της αμφιστροπάθειας σε ένα 27% και να μειώσουν την εξέλιξή της σε ένα ποσοστό 25%. Επίσης, σε διαβήτη τύπου 2, ξέρουμε ότι ο πολύ καλός επίσης γλυκαιμικός έλεγχος μειώνει την εμφάνιση της αμφιστροπάθειας σε ένα 21%, ενώ ο πολύ καλός έλεγχος της αρτηριακής πίεσης οδηγεί σε μείωση της εξέλιξης της αμφιστροπάθειας σε ένα 34-47%, αλλά και στη διατήρηση της κεντρικής οπτικής οξύτητας, μια και καθυστερεί την εμφάνιση του διαβητικού ειδήματος ως και 7,5 χρόνια σε σχέση με το group control. Ένα γράφημα που βλέπουμε τη σημασία του καλού γλυκαιμικού ελέγχου, όπου βλέπετε στις καμπύλες την εμφάνιση, τα χρόνια εμφάνισης της διαβητικής αμφιστροπάθειας σε σχέση με την αιμοσφαιρίνη, την γλυκοζιωμένη αιμοσφαιρίνη. Βλέπετε άτομα τα οποία έχουν γλυκοζιωμένη αιμοσφαιρίνη γύρω στο 7, ένα μόνο 3% θα εμφανίσει διαβητική αμφιστροπάθεια στη δεκαετία, σε αντίθεση με αριθμούς ασθενείς, παραδείγματος χάρη την καμπύλη με γλυκοζιωμένη στο 11, όπου ήδη ένα 18% στην πενταετία θα εμφανίζει αμφιλιστοπάθεια. Άλλοι παράγοντες οι οποίοι μας οδηγούν στην πιο γρήγορη εξέλιξη της αμφιστοπάθειας, πέρα από τον κακό γλυκαιμικό έλεγχο, είναι φυσικά η χρονιότητα της νόσου, η δυσλιπιδημία. Ξέρουμε ότι πρέπει να έχουν πολύ, πολύ χαμηλή LDL λιπίδια, η υπέρταση, όπως είπαμε, ο αυξημένος δείκτης μάζας σώματος, η χαμηλή φυσική δραστηριότητα, επίσης η αντίσταση στην ινσουλίνη.
Υπάρχουν και άλλοι παράγοντες. Απλώς αναφέρω το σύνδρομο υπνικής άπνοιας και την εγκυμοσύνη, η οποία μπορεί να επιτείνει την εμφάνιση του διαβήτη. Μια καμπύλη μόνο για να δούμε λίγο την πρόγνωση στους διαβητικούς ασθενείς. Εδώ έχουμε στο τύπο 1, όπου βλέπουμε ήδη ότι στα 15 χρόνια από την εμφάνιση, ένα 98% των ασθενών θα εμφανίζουν μη παραγωγική διαβητική αμφιλοσοπάθεια, δηλαδή όχι την δημιουργία νέων αγγείων, ενώ παραγωγική διαβητική αμφιλοσοπάθεια με τη δημιουργία παθολογικών νέων αγγείων, που είναι πιο απειλητική μορφή, ενώ στα 5 χρόνια είναι στο 0%, στην 20ετία φτάνει στο 57% των ασθενών. Στους ασθενείς με τύπου 2 διαβήτη, τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά και εξαρτώνται φυσικά και από τη θεραπεία, αν είναι ινσουλινοεξαρτώμενη ή όχι. Εδώ βλέπουμε ότι η παραγωγική διαβητική αμφιλοσοπάθεια στους ινσουλινοεξαρτώμενους φτάνει το 85% στη 15ετία, ενώ το 58% σε αυτούς που δεν είναι σε ινσουλίνη, ενώ αντίθετα η παραγωγική μορφή στη 15ετία στους ινσουλινοεξαρτώμενους φτάνει το 20%. Η διάγνωση και η θεραπεία είναι επίσης στανταρισμένες εδώ και πολλά χρόνια βάσει guidelines τα οποία έχουν δοθεί. Η παρακολούθηση είναι με μη επεμβατικές μεθόδους, είναι με φωτογράφηση ή τώρα με το OCT, την οπτική τομογραφία συνοχής που χρησιμοποιούμε εμείς οι οφθαλμίατροι, για να διαπιστώσουμε το είδημα στην περιοχή της οχράς. Τα επόμενα χρόνια η παρακολούθηση θα γίνεται ακόμη πιο εύκολη, μια και ήδη το FDA έχει εγκρίνει έναν αλγόριθμο για την διαβητική αμφιστοπάθεια, η οποία γίνεται μέσω πλέον κινητού τηλεφώνου. Είναι το IDX-DR το λογισμικό, το οποίο στη μελέτη είχε πάνω από 90% επιτυχία στη διάγνωση της διαβητικής αμφιστοπάθειας με μια απλή φωτογραφία. Επομένως, ίσως η διάγνωση μελλοντικά περάσει και στους γενικούς γιατρούς διαβητολόγους, τουλάχιστον η διάγνωση, η οποία ίσως γίνεται και πιο γρήγορα και δεν χάνονται ασθενείς και να απευθυνθούν πλέον στον εξειδικευμένο οφθαλμίατρο. Από τη στιγμή που κανείς διαγνωστεί με διαβήτη, επομένως, το διαβήτη τύπου Α, πρέπει να γίνεται αμέσως μία βυθοσκόπηση. Από τη διάγνωση του διαβήτη, η παρακολούθηση θα είναι ετήσια και σε περίπτωση έβρεσης ευρημάτων γίνεται αγγιογραφία και OCT. Στην περίπτωση του διαβήτη τύπου 2, πάλι κατά τη διάγνωση πρέπει να γίνεται μία βυθοσκόπηση. Στη συνέχεια ο έλεγχος μπορεί να είναι ετήσιος ή σε καλό γλυκαιμικό έλεγχο μπορούμε να είναι και ένα διετίας. Πάλι σε περίπτωση όπου έχουμε διαμφιλιστοπάθεια χρειάζεται αγγιογραφία και OCT από οφθαλμίατρο. Τι όπλα έχουμε τώρα για την αντιμετώπιση της διαβητικής αμφιστοπάθειας από τη στιγμή που αυτή εκδηλωθεί? Όπως είπαμε, το ξανατονίζω και θα το ξαναπώ ακόμα μια φορά, το πιο σημαντικό είναι ο καλός έλεγχος του ζαχάρου και της αρτηριακής πίεσης. Από εκεί και πέρα έχουμε το λέιζερ, έχουμε τις συνδρομητικές ενδοειλεδικές ενέσεις αντι-VEGF παραγόντων, την ηλεδεκτομή σε περίπτωση αιμορραγίας ή αποκόλλησης, αλλά όλες αυτές οι μέθοδοι είναι επεμβατικές και κυρίως δεν στοχεύουν στην ίδια τη διαβητική αμφιλοσοπάθεια, στις επιπλοκές της. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει θεραπεία η οποία να βοηθάει στην μη εκδήλωση της διαβητικής αμφιλοσοπάθειας πέρα από τους δύο πρώτους παράγοντες που σας ανέφερα. Υπάρχουν και νέες υποσχόμενες θεραπείες που είναι σε φάση 2 ή 3. Θα αναφέρω μερικές, όπως είναι η ρουμποξοσταυρίνη, που εδώ και καιρό είναι στη φάση 3, έχει τελειώσει. Δεν ξέρω τα αποτελέσματα. Το FDA δεν ξέρω αν θα δώσει, έχει δώσει έγκριση, το οποίο έχει σχέση με όλους αυτούς τους φαθοφυσιολογικούς μηχανισμούς που αναφέραμε στο προηγουμένως, όπως με την αναστολή της β' ομορφής της πρωτεΐνης κινάσης ή αναστολής πάνω στο σύστημα ρενίνης αγγιοτενσίνης, στοχεύοντας στους υποδοχείς της αγγιοτενσίνης 2 ή σε αναστολής των τελικών προϊόντων της γλυκοσυλίωσης. Επίσης, υπάρχουν φάρμακα τα οποία στοχεύουν στην φλεγμονώδη αντίδραση, όπως στον TNF-α και στην σικλοξυγενάση. Θα τελειώσω λίγο με την αποστόμα χορήγησης φαινοβιβράτης. Η φαινοβιβράτη εδώ και χρόνια έχει δείξει σε δύο πολυκεντρικές στοιχειοποιημένες μελέτες ότι μπορεί να καθυστερήσει στην επιδείνωση της διαβητικής αμφιλοσοπάθειας και στο είδημα της οχράς αλλά και στην ανάγκη δημιουργίας λέιζερ στον τύπου 2 διαβήτη. Το όφελος το βλέπουμε μόνο σε ασθενείς που έχουν ήδη διαβητική αμφιλοσοπάθεια. Βάσει των δύο μελετών της Field και της Accord-Eye Study, η φαινοβιβράτη έχει πάρει ήδη έγκριση και είναι στα guidelines της Καναδέζικης και της Αυστραλιανής Διαβητολογικής Εταιρείας, αλλά δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Αυτή τη στιγμή ξέρω ότι υπάρχει φάση 3 μελέτη που αφορά τον τύπο 1 διαβήτη, αλλά και μελέτες που αφορούν τη χορήγηση φαινοβιβράτης σε σταγόνες ή σε συνδυασμό ενδοειλεδικά με anti-VEGF παράγοντες. Απλώς να πω ότι η φαινοβιβράτη δρά όπως και η anti-VEGF, δηλαδή μειώνει την κυκλοφορία του ελεύθερου VEGF μέσα στον οφθαλμό.
Τώρα τι κάνουμε σε περίπτωση επιπλοκών. Όπως είπαμε, μία από αυτές είναι η δημιουργία διαβητικού ειδήματος, το οποίο αυξάνει όσο αυξάνει και η βαρύτητα της νόσου. Από μελέτες ξέρουμε ήδη ότι σε 20 χρόνια περίπου θα εκδηλωθεί στον τύπο 1 και στο 29% των ασθενών σε 20 χρόνια στον τύπο 1 και στο 28% περίπου των ασθενών στον τύπο 2. Εδώ θα σας πω λίγο τον κανόνα των τριών, που είναι εύκολο να το θυμάται κανείς, ότι 1/3 των ανθρώπων που έχουν διαβήτη θα εμφανίσουν διαβητική αμφιλοστοπάθεια, 1/3 αυτών που έχουν διαβητική αμφιλοστοπάθεια θα εμφανίσουν διαβητικό ίδημα και 1/3 αυτών θα εμφανίσουν κλινικά σημαντικό ίδημα, δηλαδή πτώση της οπτικής οξύτητας. Επομένως, ο αριθμός των ασθενών αυτών είναι αρκετά μεγάλος. Δύο λόγια λίγο για την παθογένεια του διαβητικού ειδήματος, το οποίο μπορεί να είναι είτε ενδοκυτάριο, με τη δημιουργία υποξίας λόγω θρόμβωσης κλεισίματος των τριχοειδών, είτε εξοκυτάριο ειδήμα, με διάταση, τα μικρονευρίσματα που ξέρουμε όλοι, αλλά και αλλοιώσεις στη ροή, την αιματική ροή στον αμφιλοστοειδή και διάσπαση του έσω αμφιλοστοειδικού φραγμού λόγω αύξησης του VEGF και επομένως ειδήμα στην περιοχή της οχράς. Θα σας δείξω λίγο μία εικόνα ειδήματος. Για να δείτε λίγο τι βλέπουμε εμείς οι οφθαλμίατροι, εδώ είναι μια φλουρογεωγραφία όπου παίρνουμε φωτογραφίες του βυθού, βάζοντας ένα σχεστικό στη φλέβα και βλέποντας λίγο το χρόνο. Εδώ είναι ο αρτηριακός χρόνος που γεμίζουν οι αρτηρίες και βλέπουμε μια φάση όπου αρχίζουν και γεμίζουν οι φλέβες. Εδώ είναι η οχρά κοιλίδα. Βλέπουμε κάποια δύσκολα μικροανευρισματάκια, αλλά βλέπετε στους όψιμους χρόνους στα 5-6 λεπτά τη διάχυση του σχιαστικού, γιατί κανονικά το σχιαστικό πρέπει να μένει μέσα στα αγγεία. Εδώ, επειδή υπάρχει διάσπαση του έσω μεταφυλακτικού φλαγμού, βλέπουμε ότι η φλουροσύνη διαχέεται στον εξωαγγειακό χώρο με αποτέλεσμα αυτής της χαρακτηριστικής ροζέτας. Και αυτή είναι η εικόνα του OCT, της οπτικής τομογραφίας, όπου βλέπουμε το σχηματισμό κυστοειδών χώρων μέσα στις στιβάδες των αμφιλοστοειδούς. Αυτό το περιστατικό στο δείχνω πρώτον για να δείτε λίγο τι είναι το διαβητικό ίδημα και δεύτερον για να σας δείξω το πόσο σημαντικό είναι ο καλός γλυκαιμικός και έλεγχος και ο έλεγχος της αρτηριακής πίεσης, μια και αυτός ο ασθενής 6 μήνες μετά, βάζοντας το λίγο σωστό έλεγχο του διαβήτη και της αρτηριακής πίεσης χωρίς καμία θεραπεία, αυτή είναι η εικόνα, βλέποντας μόνο ένα-δύο μικρονευρισματάκια, σχεδόν καθόλου ίδημα και την σχεδόν ομαλοποίηση του OCT. Επομένως, για μια ακόμη φορά, θέλω να τονίσω ότι πριν προβούμε σε κάποια επεμβατική θεραπεία, είναι πολύ σημαντικό και από εμάς οφθαλμιάτρους, από τον γενικό γιατρό, να ελέγξει όσο μπορεί καλύτερα το ζάχαρο, την αρτηριακή πίεση και τα λιπίδια του ασθενούς. Τώρα, σε περιπτώσεις όπου δυστυχώς δημιουργηθεί ίδημα με πτώση της οπτικής οξύτητας, τι επιλογές έχουμε? Το κλασικό λέιζερ, το οποίο δυστυχώς σε διάχυτο ίδημα έχει μικρή εφαρμογή, την υλοδεκτομή, όπου έχει μειωμένη ένδειξη κυρίως σε περιπτώσεις όπου έχουμε έλξη του υαλοειδούς επάνω στον αμφιλοστοειδή. Έχουμε τις ενεργικές ενέσεις κορτιζόνης, οι οποίες έχουν πολύ καλό αποτέλεσμα, αλλά και αρκετά προβλήματα όπως τη δημιουργία καταράκτη ή δύσκολα ελεγχόμενης πίεσης του οφθαλμού. Και τέλος, τις ενεργικές ενέσεις αντιβέτς παραγόντων, οι οποίοι έχουν πάρα πολύ καλά αποτελέσματα και αποτελούν το κύριο όπλο μας στην αντιμετώπιση του ειδήματος. Δύο λόγια λίγο για τον VEGF. Ξέρουμε ότι ο VEGF έχει 5 ισομορφές, μία από αυτές 165, αλλοιώνει τον εσωματοφυστολογικό φραγμό και δημιουργεί ειδήμα σε πειραματικά μοντέλα από ζώα. Αλλά ξέρουμε επίσης ότι και ο VEGF και η εντερλευκίνη 6 εμφανίζονται αυξημένες στο υδατοειδές υγρός ανθρώπων που έχουν ειδήμα οχράς. Βάσει των μελετών αυτών, έχουν γίνει πλέον εδώ και πάνω από 10-15 χρόνια μελέτες, οι οποίες έχουν αδείξει την αξία των ενδοειδικών ενέσεων των αντι-VEGF. Αυτή τη στιγμή έχουμε στην ουσία δύο label και ένα label φάρμακο, τα οποία και τα τρία έχουν πολύ καλά αποτελέσματα. Ήδη από τον πρώτο μήνα, 4 εβδομάδες, βλέπουμε μια θεματική αύξηση της οπτικής οξύτητας, η οποία διατηρείται τόσο στον χρόνο όσο και στο δεύτερο χρόνο. Δεν θα σας κουράσω λίγο με στατιστικές ή μελέτες, απλώς θέλω να σας πω πλέον ότι οι οφθαλμίατροι έχουμε μια πολύ μεγάλη και καλή απάντηση στο διαβητικό ίδημα και όλοι οι γενικοί γιατροί, οι διαβητολόγοι, οι παθολόγοι πρέπει να μας απευθύνεται τους ασθενείς αυτούς, διότι μπορεί να βελτιώσουμε πάρα πολύ την οπτική της οξύτητα και επομένως την ποιότητα ζωής τους. Θα σας δείξω και ένα παράδειγμα τη μείωση του ειδήματος στον χρόνο, όπου ο ασθενής υποβλήθηκε σε ενδολαιδικές ενέσεις και βλέπουμε το ίδημα είναι αυτό το μαύρο μέσα στο OCT, το οποίο βλέπουμε να μειώνεται, ενώ ταυτόχρονα αυξάνεται και η οπτική του οξύτητα στον χρόνο. Τώρα, όπως είπαμε, πέρα από τις ενδολαιδικές ενέσεις αντι-VEGF, σε ορισμένες περιπτώσεις μπορούμε να επέμβουμε χειρουργικά με λεδεκτομή. Έχει συγκεκριμένες και λίγες ενδείξεις, όπως σας είπα προηγουμένως, η έλξη του υαλοειδούς επάνω στον αμφιλοστοειδή ή ακόμη πιο περιορισμένα, να αφαιρέσουμε χειρουργικά ενδοαμφιλοστοειδικά εξιδρώματα.
Θα σου πω και δύο λόγια για την παραγωγική διαβητική αμφιλοστεοπάθεια. Όπως σε αυτή την περίπτωση έχουμε τη δημιουργία αγιακού, νεοαγιακού ή νεοαγιακού ιστού που αρχίζει και ανατίθεται κατά μήκος των κροταφικών αγιακών τόξων ή από το οπτικό νεύρο και διεισδύει σιγά σιγά μέσα στο πίστιο οι αλοειδές, προκαλώντας έλξη και επομένως πολύ σοβαρές επιπλοκές οι οποίες οδηγούν σε σημαντική μείωση της όρασης, όπως αιμορραγία για αλοειδούς ή στον προαμφιλιστροειδικό χώρο, ελκτική αποκόλληση της οχράς, ελκτική ρευματογενή αποκόλληση του αμφιλιστροειδούς, έλξη επάνω στο οπτικό νεύρο ή κατεφαπτωμένη έλξη και ρητίδωση της οχράς κυλίδους. Η θεραπεία σε αυτές τις περιπτώσεις είναι το κλασικό λέιζερ που εσείς όλοι ξέρετε, μία εικόνα από την παναφροστοειδική φωτοπηξία και η λαδεκτομή, η οποία έχει συγκεκριμένες ενδείξεις όπως η αιμορραγία ή η αποκόλληση. Και τέλος, και σε αυτές τις περιπτώσεις οι anti-VEGF παράγοντες μπορούν να μας βοηθήσουν όπως τον αγκιακό γλαύκωμα ή προσθέτως πριν ξεκινήσουμε μία χειρουργική επέμβαση. Δύο λόγια λίγο για τις ενδείξεις της ιελοδεκτομής, ενώ κάτω βλέπετε λίγο να πάρετε μια ιδέα το τι κάνουμε στο χειρουργείο. Η ενδείξη ιελοδεκτομής επομένως είναι η χρόνια αιμορραγία του ιαλοειδούς, η έλξη επάνω στην οχρά και η αποκόλλησή της, η ρηγματογενής ή ελκτική αποκόλληση και η κατεφαπτωμένη έλξη επάνω στην οχρά, το οποίο δημιουργεί είδημα. Πλέον τα εργαλεία τα οποία έχουμε είναι πολύ μικρά, είναι από 23 έως 27 gauge, μπαίνουμε πολύ εύκολα με τροκάρ χωρίς δράματα στο εσωτερικό του ματιού, βγάζουμε την αιμορραγία και μπορούμε ακόμη και πολύ λεπτές μεμβράνες, οι οποίες είναι πάνω στον αμφιλιστροειδή, σιγά-σιγά να τις βγάλουμε με πολύ καλά ανατομικά και κυρίως λειτουργικά αποτελέσματα. Εδώ σε εικόνες, άλλη μια αφαίρεση αιμορραγίας. Σιγά-σιγά βγάζουμε την αιμορραγία και προσθέτουμε κατά τη διάρκεια του χειρουργείου λέιζερ, συμπληρώνοντας το λέιζερ το οποίο δεν είχε. Και δύο-τρία άλλα παραδείγματα για τη βοήθεια των anti-VEGF παραγόντων, όπως ένα νεοαγγειακό γλαύκωμα. Βλέπετε τα νεοαγγεία επάνω στην ήριδα, όπου πλέον μας βοηθάνε στην υποστροφή αυτών των νεοαγγειών και στην πιο εύκολη στη συνέχεια αντιμετώπιση, είτε χειρουργικά είτε βάζοντας λέιζερ. Επίσης, σε προπαραγωγικές μορφές, βλέπουμε ότι μόνο μία ένεση anti-VEGF βλέπετε τη διαφορά με μείωση των αιμορραγιών και των εξυδρωμάτων μερικές εβδομάδες μετά την ένεση των anti-VEGF παραγόντων. Επίσης, οι anti-VEGF μας βοηθούν πολύ, μειώνοντας την νεοαγγείωση. Εδώ βλέπουμε μία εβδομάδα μετά, όπου όλα αυτά τα νεοαγγεία έχουν υποχωρήσει, με αποτέλεσμα να κάνουν πολύ πιο εύκολη τη χειρουργική επέμβαση, με λιγότερη αιμορραγία και με περισσότερη ασφάλεια, για να αφαιρέσουμε αυτό τον προαμφιλιστροειδικό ιστό. Συνοψίζοντας, μπορούμε να πούμε ότι πλέον η διαβητική αμφιλιστοπάθεια πλέον είναι καλά κωδικοποιημένη. Τόσο η πρωτογενής όσο και η δευτερογενής πρόληψη για αντιμετώπιση γίνεται με πολύ καλό και σωστό έλεγχο της γλυκόζης και της αρτηριακής πίεσης, ενώ η πρώιμη αντιμετώπιση των επιπλοκών οδηγεί σε πάρα πολύ καλά λειτουργικά και ανατομικά αποτελέσματα. Η περαιτέρω κατανόηση της παθοφυσιολογίας της δημιουργίας της διαβητικής αμφιλοστοπάθειας μπορεί να μας οδηγήσει σε νέα φάρμακα, τα οποία θα έχουν μια τελείως διαφορετική προσέγγιση, ώστε να καθυστερήσουν την εξέλιξη της νόσου και τις επεμβατικές θεραπείες. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Τάσο, ποιος είναι ο ρόλος του screening στους διαβητικούς ασθενείς και γίνεται στην Ελλάδα τέτοιο πράγμα? Μεγάλος λόγος. Το καλύτερο θα ήταν να ρωτήσουμε τους γενικούς γιατρούς, τους παθολόγους, τους διαβητολόγους, τους νεοκρινολόγους, αν απευθύνουν τους ασθενείς τους σύμφωνα με τα guidelines στον οφθαλμίατρο. Και όχι τόσο στους οφθαλμιάτρους. Περισσότερο είναι το awareness για μένα, δηλαδή το να πιάσουμε τα περιστατικά και να αντιμετωπίσουμε σωστά όταν υπάρχουν στην αρχή της διαβητικής αμφιλοστοπάθειας και όχι να μας τα στέλνουν όταν πλέον τα αποτελέσματα είναι τραγικά. Επομένως, για μένα είναι περισσότερο να απευθούμε στον παθολόγο, στον γενικό γιατρό, στον διαβητολόγο, στον ενδοκρινολόγο, στο να κάνει σωστά το screening. Και να πω ότι οι διαβητολόγοι δεν πρέπει να φοβούνται ότι θα χάσουν τον ασθενή να το στείλουν στον οφθαλμίατρο. Πρέπει να στέλνουν όλους τους διαβητικούς ασθενείς στον οφθαλμίατρο. Δεν θα χαθεί ο ασθενής, απλά θα αντιμετωπιστεί πολύ καλύτερα αν διαγνωστεί έγκαιρα. Ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να ρωτήσω κάτι. Πόσες ενέσεις VGF μπορεί να κάνει ένας ασθενής? Ένας διαβητικός δεν τελειώνει ο διαβήτης εκεί. Θα κάνει στα 15-20 χρόνια. Είναι 65, θα ζήσει μέχρι τα 85, άρα κάθε πότε μπορείτε να το επαναλάβετε. Συνδυασμός VGF και κορτικοειδών, αν ενδείκνεται, αν έχει καλύτερο αποτέλεσμα, αν υπάρχει. Και τέλος,
Υπάρχουν, κάθε φάρμακο στο μυαλό μας μπορεί να έχει μια επιπλοκή. Υπάρχουν παρενέργειες στις εγχύσεις αυτές ή στα χρόνια που έχουν γίνει έχουν καταγραφεί κάποιου αυξημένος καταράχτης, γλάφου, αν. Ναι. Λοιπόν, καταρχήν να μιλάμε με guidelines έτσι, και σύμφωνα με μελέτες. Οι διαβητικές κυρίως είναι δύσκολοι ασθενείς, οι οποίες μελέτες είχαν με κάποιες μορφές απώλειας, αλλά στην καθημερινότητα το real life είναι τελείως διαφορετικό. Στα δύο χρόνια, 16 ενέσεις. Οι ενέσεις γίνονται με μια φάση εφόδου ανά μήνα για τρίμηνο ή εξάμηνο και μετά υπάρχουν διάφορα πρωτόκολλα παρακολούθησης, όπως το PRN, δηλαδή βλέποντας και κάνοντας, δηλαδή βλέποντας το OCT παραδείγματος χάρη, βλέπουμε αν χρειάζεται ή όχι ο ασθενής. Αλλά συνήθως οι ενέσεις είναι μηνιαίες ή διμηνιαίες ανάλογα με το φάρμακο. Από εκεί και πέρα δεν υπάρχει αριθμός που μπορούμε να σταματήσουμε, αλλά πλέον αυτό το οποίο κάνουμε, διότι υπάρχουν διάφορα πρωτόκολλα παρακολούθησης, συνδυάζουμε τις ενέσεις μαζί με λίγο εστιακό λέιζερ που χρειάζεται, έτσι ώστε στο χρόνο, στον 1,5 χρόνο, ο ασθενής να έχει μπει σε μία σειρά και μετά να χρειάζεται μία-δύο ενέσεις το χρόνο κι αν. Αλλά όταν οι ασθενείς αυτοί έχουν καλό γλυκαιμικό και έλεγχο και καλό έλεγχο της αρτηριακής πίεσης, συνήθως σταματάμε τις ενέσεις. Τώρα, ο συνδυασμός κορτικοειδών έχει όντως δοκιμαστεί. Όπως είπε, η κορτιζόνη έχει παρενέργειες. Βέβαια, η κορτιζόνη δρά προσθέτως στον VEGF, δηλαδή πέρα το ότι μπλοκάρει το VEGF, δρά και επιδηματικά μέσω των κυττάρων του Μιούλερ, των στηρικτικών κυττάρων μέσα στον αφιστροειδή. Επομένως, θεωρητικά έχει καλύτερα αποτελέσματα. Στις μελέτες που έχουν γίνει, δεν τις έδειξα, τον πρώτο χρόνο η όραση συμβαδίζει. Δηλαδή, αν δείτε, τις καμπύλες είναι ίδιες. Μετά πέφτει κατακόρυφα λόγω επιπλοκών, λόγω σχηματισμού καταράκτης και λόγω υπερτονίας του οφθαλμού, η οποία πολλές φορές είναι δύσκολο να ελεγχθεί. Επομένως, τα anti-VEGF είναι πολύ πιο ασφαλή, με παρόμοια αποτελέσματα όπως και η κορτιζόνη. Οι παρενέργειες. Όντως, ο VEGF περνάει στη γενική κυκλοφορία. Μελέτες έχουν γίνει ότι περνάει λίγο. Βάσει των μελετών που έχουν γίνει, δεν έχουν περισσότερα αυξημένα επεισόδια καρδιακά ή εγκεφαλικά σε σχέση με το πλασέμπο. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Καπετάνιο. Και θα δώσω το λόγο στον τελευταίο ομιλητή, ο οποίος είναι ο κύριος Γιώργος Τσόλκας, και θα μας μιλήσει για τις οφθαλμικές παρενέργειες.